Νέα ακαδημαϊκή χρονιά στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών του Αντένα. Από φέτος, μάλιστα, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές τεχνικών ειδικοτήτων με μια εγγραφή να σπουδάσουν σε δύο παρεμφερείς ειδικότητες. Έχουμε καταρχάς φοβερό πάθος. Καταρχάς θα σου μεταφέρουμε το πάθος. Κατά δεύτερο, τη γνώση. Και κατά τρίτο, τον επαγγελματισμό. Σκοπός είναι όταν βγουν από εδώ να δουλεύουν. Άμα αυτοί δεν δουλεύουν, εμείς χάσαμε. Το πώς γίνεται το μαθαίνουν και σπίτι τους. Το γιατί θα τους το μάθουμε εμείς. Μας βοηθάνε και μέσα από ένα ευχάριστο κλίμα γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά, η οποία όμως δεν σε αγχώνει και μπορείς να αποδώσεις τα μέγιστα. Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με την πλούσια διδακτική ύλη από τους έμπειρους και διακεκριμένους καθηγητές, καθώς και η παράλληλη πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή, είναι τα βασικά στοιχεία που επί 21 χρόνια έχουν συμβάλει στην επιτυχημένη πορεία του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών του Αντένα. Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών του Αντένα, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, αποφάσισε να βοηθήσει τα νέα παιδιά που θέλουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, προσφέροντας με μία εγγραφή σπουδές σε δύο ειδικότητες. Όσοι εγγραφούν στο τμήμα ηχοληψίας θα μπορούν να σπουδάσουν και παραγωγή μουσικής. Όσοι επιλέξουν εικονοληψία θα μπορούν να σπουδάσουν είτε σκηνοθεσία είτε μοντάζ. Για πρώτη χρονιά φέτος, μάλιστα, οι 5 πρώτοι σπουδαστές από όλα τα τμήματα που θα κάνουν τώρα την εγγραφή τους και θα αριστεύσουν στα μαθήματα, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν μια θέση επαγγελματικής προοπτικής σε κάποια από τις εταιρείες του ομίλου Αντένα. Ο στόχος μας είναι κάθε σπουδαστής εδώ πέρα να εφαρμόσει την πρακτική εφαρμογή μέσα στα στούντιο της σχολής. Ούτως ώστε βγαίνοντας στον επαγγελματικό χώρο, στο στίβο, να μπορέσει να δουλέψει σε οποιαδήποτε ειδικότητα. Έχει πολύ ωραία άδρα, μπορώ να πω, βασικά φέτος. Και σε συνεργασία με άλλα τμήματα γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών του Ομίλου Αντένα λειτουργεί με άδεια από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας.